Λοιπόν, να, με τι να ξεκινήσουμε, ξεκινήσουμε με αυτό που προανήγγειλα, αν τι είναι μολοψυχία, γιατί όχι. Για πες μας. Όπως κάθε μήνα λοιπόν την πρώτη Δευτέρα, έτσι και την πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου, έχουμε την αιμοδοσία την συνηθισμένη, απόγευμα στα γραφεία μας. Και το διαφορετικό είναι ότι, όπως το έχω αναρτήσει ήδη και στο site της αιμοδοσίας, ότι μια δικιά μας κοπέλα από εδώ, μια κυρία η οποία έχει ξανά βοηθηθεί από την τοπική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, με μεγάλες δραστηριότητες και τα λοιπά, αγαπητή σε όλους, ξανά έχει ανάγκη για να συντηρηθεί στη ζωή με αίμα. Οπότε το αίμα θα το μαζέψουμε, πιστεύω. Δηλαδή ο κόσμος αρχίζει και ανταποκρίνεται τους ή άλλους. Αλλά μέσα από εδώ και μέσα από το ραδιόφωνο θα ήθελα να πω, αν κάποιος έχει γνωστούς παιδιά που έχουμε στην Αθήνα, συγγενείς στην Αθήνα, θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τον κόπο να πάνε στην Αθήνα να δώσουν αιμοπετάλια για αυτή την κοπέλα. Τα στοιχεία μπορούμε να τους τα δώσουμε τηλεφωνικά εμείς από εδώ. Ωραία. Γιατί χρειάζονται 3 άτομα τη βδομάδα για να τη συντηρήσουν. 3 αιμοδότες κάθε βδομάδα πρέπει να δίνουν αιμοπετάλια, γιατί υπάρχει άρα έλλειψη. Άρα θέλουμε αίμα. Έτσι. Μέσα το από το αίμα το, που είναι το παράγωγο. Το ρυθμίζουμε εμείς. Ναι, είναι ένα παράγωγο. Ναι. Αλλά επειδή τα αιμοπετάλια τα θέλουν σε μεγαλύτερες δόσεις, γιατί ο οργανισμός δεν παράγει τίποτα πλέον. Ωραία, ό,τι αίμα τη βάλει με αυτό κυκλοφορεί. Τα αιμοπετάλια τα χρειαζόμαστε ακόμα σε μεγαλύτερες περιεκτικότητες. Οπότε, εάν κάποιος, έχουμε εντοπίσει 2-3 άτομα, ρε παιδί μου, αλλά θέλει κάθε εβδομάδα 3 άτομα. Πού πάνε, γιατί έχω στο νόμο και εγώ στο πού Ιπποκράτιο πάνε, θα πάνε. Στο Ιπποκράτιο. Και όποιο έχει και γνωστό, είτε μέσα από το σταθμό. Θα εδώ, δώσουμε εμείς. Ναι, ναι. Ότι είτε επικοινωνεί με το σταθμό. Μπράβο, είτε ωραία, επικοινωνεί με την αιμοδοσία, με τους γνωστούς τρόπους, να δώσουμε το όνομα της γυναίκας, της συντοπίτησάς μας εδώ, για να μπορεί να δίνει, τόσο ή άλλως μπορεί να δίνει και κάθε μήνα και κάθε 15 ωραία μέρες κάποιος αιμοπετάλια. Στο Ιπποκράτιο λοιπόν θα πρέπει να πάει. Θα πάει. Τα στοιχεία της κυρίας για λόγους που έτσι, ψυχολογικούς και όχι μόνο, τα έχουμε εμείς εδώ στο, και εμείς στο στούντιο και ο Άγγελος Βασουλάκης στην αιμοδοσία. Μπορεί να, όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να δώσει αίμα τη Δευτέρα, δύο περιπτώσεις, τη Δευτέρα αιμοληψία ναι, εδώ και στο Ιπποκράτιο στην Αθήνα για τη συγκεκριμένη... Για αιμοπετάλια, για, εντάξει, μόνο για αιμοπετάλια. Αιμοπετάλια για συγκεκριμένη κυρία, το όνομα το οποίο το έχουμε εδώ, όποιος μένει Αθήνα, Γεραπετρίτης και θέλει και μπορεί να το κάνει, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Ναι, θα χαρούμε πολύ και ξέρεις είναι... Η κίνηση της αιμοδοσίας γενικότερα βλέπεις ότι η εθελοντική αιμοδοσία πάντα συζητάμε ότι είναι ανθρωπιστική κίνηση, ότι είναι πάρα πολύ καλό. Βοηθάμε ανθρώπους. Όταν όμως ο άνθρωπος γενικά αποκτά συγκεκριμένη μορφή και είναι ο διπλανός μας, είναι ένα αγαπητό μέλος της κοινωνίας ή εντάξει, ένα φωτεινό παράδειγμα, επειδή είναι ένας ανθρώπου που γουστάρεις να το βλέπεις και λες αμάν τώρα μπορεί να χαθεί. Εντάξει, ας μπούμε στη διαδικασία λοιπόν γενικότερα να προσφέρουμε στους ανθρώπους, γιατί είναι, τι να πω, είναι αναύψιστο αγαθό. Βλέπεις την τεχνολογία τώρα, το προηγούμενο, προηγούμενη συνέντευξη που φτάνει ας πούμε η έξυπνη γεωργία και όλα αυτά, η ιατρική δεν έχει φτάσει ακόμα στο να συνθέσει το αίμα, να φτιάξει κάποιο υποκατάστατο, πρέπει πάλι από εμάς να το πάρει. Τα ωφέλη είναι πολλά, και τα ανθρωπιστικά και της υγείας του δότη. Εμείς θα χαρούμε να σας δούμε τη Δευτέρα, θα φροντίσουμε να έχουμε και για τους αιμοδότες μας μυζιθρόπιτες, έτσι για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν καταφέρουμε να έχουμε και κανένα σουβλάκι ψημένο. Θα το προσπαθήσουμε. Κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί το θέλουμε μετά. Θα την κάνουμε. Θα το φροντίσουμε. Πες μας τις ώρες ξανά τη Δευτέρα. Ναι, θα ξεκινήσουμε 4 η ώρα το απόγευμα, όπως πάντα, και θα κρατήσουμε μέχρι τις 7.30, μπορεί να το σύρουμε και λίγο 8, αν η ανταπόκριση είναι μεγάλη και δεν προλαβαίνει ο κόσμος. Τηρούμε σειρά προτεραιότητας με ραντεβού. Δηλαδή κάθε πρωί και αύριο το πρωί από τις 9.30 μέχρι τις 1.30 στο σταθερό του συλλόγου. Πείτε μας το ξανά. Είναι 2842-022-985. Και στο προσωπικό μου τηλέφωνο τις υπόλοιπες ώρες για να κλείνουμε τα ραντεβού. Και στο προσωπικό σου τηλέφωνο. Ναι, γιατί όλη μέρα ασχολείσαι με αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να μην ασχολείσαι τις υπόλοιπες ώρες. Το ξέρω, έχω μια εικόνα. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, χθες με πήραν 2 άνθρωποι, ο ένας ήθελε 5 φιάλες, ο άλλος ήθελε 6 φιάλες. Αυτό δεν διαλέγεις πρωινές ώρες. Όποτε τύχει. Και όταν τύχει το περιστατικό, ο άλλος κινείται στο νοσοκομείο, ό,τι ώρα να είναι. Ναι, ναι.
Ναι. Οπότε εντάξει, είμαστε διαθέσιμοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα σε αυτό. Σε πειράζω τώρα. Μπαίνουμε στη φάση να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Όσο μπορούμε. Ωραία. Τη Δευτέρα λοιπόν. Και έχουμε και την Τρίτη το πρωί. Όχι. Είχαμε την περασμένη φορά κάθε τρεις μήνες θα το κάνουμε. Πρωί και απόγευμα. Άρα μόνο απόγευμα είναι. Μόνο απόγευμα. Να μην πει, επειδή το έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας ότι κάθε φορά που έρχεται απόγευμα η αιμοδοσία μένει και την επομένη το πρωί. Ναι, έτσι ήταν πάντα. Ναι, κάθε τρίμηνο λοιπόν ήταν παλιά. Κάθε τρίμηνο ήταν απόγευμα και πρωί την επόμενη μέρα. Τώρα λοιπόν αυτό συνεχίζει να υφίσταται ακριβώς. Απλά και τους επόμενους μήνες έχουμε άλλη μία απογευματινή. Κάθε Δευτέρα, την πρώτη Δευτέρα του μήνα. Αφιερωμένη λοιπόν στην συμπολίτησά μας που χρειάζεται χρειάζεται τι είπαμε, αίμα και αιμοπετάλια. Κόλλησα. Τα αιμοπετάλια έχει να δοθεί, όχι να δοθούν εδώ στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε αυτά. Και δεν είναι λογιστικό το θέμα να ξεπληρώσουμε τις φιάλες λογιστικά. Είναι πραγματική ανάγκη. Δηλαδή και το Ιπποκράτιο και τα νοσοκομεία γενικότερα τώρα εν ώψη καλοκαιριού πάντα. Έχουμε λήψη στο αίμα. Πάντα έχουμε λήψη στο αίμα. Και αρχίζουν και αυξάνονται οι εισαγωγές αίματος. Δηλαδή είμαστε φοβεροί σε αυτό. Και αφού μπορούμε, Μαρία. Μπορούμε να αγαπήσουμε και τον εαυτό μας και το σώμα μας, να φροντίζουμε και τον εαυτό μας να έχουμε μια καλή ποιότητα αίματος. Φροντίζουμε τόσο ή άλλως για τα κυκλοφοριακά μας με το να δίνουμε αίμα. Κάνουμε και κάποιες εξετάσεις, ούτως ή άλλως και ένα check-up κάποια στιγμή για κακές αρρώστιες που μπορούμε να μάθουμε εκ των προτέρων. Υπάρχουν κίνητρα, πολλολογιο. Λοιπόν, εγώ κρατάω το 2-42-22-985. Είναι αφιερωμένη στη συμπολίτησά μας, είπαμε, η αιμοληψία της Δευτέρας. Μόνο απογευματινή ώρα θα γίνει. Αυτό είναι το. Και όσοι μπορούν και μας ακούν από άλλα, από την Αθήνα, ας πούμε, γεραπετρίτες, ας πάνε στο Ιπποκράτιο να δώσουν για τη συγκεκριμένη κοπέλα. Τα στοιχεία τα έχουμε εδώ. Δεν χρειάζεται να τα πούμε στον αέρα. Αυτό είναι αυτά για να το συνοψίσουμε. Πες μας τώρα, βρέθηκε σπίτι για τον 70χρονο, τον άστεγο, τον αυτό, βρήκατε κάτι άκρη εκεί με, ήταν 40 με 45 βαθμούς έξω ο άνθρωπος κοίταξε, ή μένει ακόμα? Θα σου πω τώρα τι έχει γίνει ή θα καταλάβεις κι εσύ ότι υπάρχει ανάγκη ενός χώρου να φιλοξενούν κατά διαστήματα τέτοιους ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν του είχαμε βρει ένα σπιτάκι. Έμενε, ο ιδιοκτήτης καλά το ήθελε, το πήρε. Τώρα τον φιλοξενούμε στο γραφείο. Ο άνθρωπος κοιμάται στον καναπέ, σε ένα μικρό καναπεδάκι. Ποιος θα έρθει να δώσει αιμοδοσία θα μπορεί να το δει. Μπάνιο δεν μπορεί να κάνει, τουαλέτα έχει, μπάνιο δεν μπορεί να κάνει μέσα στο γραφείο, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις. Και είναι και ικανοποιημένος και απλά ίσως φλερτάρει με την ιδέα να πάει να μείνει σε ένα. Ξέρεις αυτά τα σπιτάκια που είναι τα στιθέα πάνω στις οικοδομές. Το τελευταίο σπιτάκι χωρίς πόρτα σε μια οικοδομή εδώ. Ζήτησα τον ιδιοκτήτη να το δει αν τον βολεύει να μπει. Μέχρι να αδειάσει ένα διαμέρισματάκι έτσι μιας γκαρσονιέρας μετά από ένα μήνα από τον υπάρχον νικάρι, τέλος πάντων. Μέχρι τότε δεν έχει. Και το άλλο το παλικάρι που το είχε και αυτό παραχωρηθεί, το φιλοξενούσα σπίτι τρεις μήνες, πήγε σε ένα σπίτι που μας τα παραχωρήσανε δωρεάν μέχρι να πουληθεί. Τώρα δυστυχώς το νοικιάσανε σαν αποθήκη, βγήκε και αυτός και δύο μέρες, επειδή έλειπα και εγώ από την Ιεράπετρα, είναι στην οικοδομή ξανά έξω. Τώρα απόψε θα το μαζέψω ξανά στο σπίτι μου, μέχρι να πει και αυτός, να δούμε στις 7 του μήνα, αδειάζει ένα σπίτι για να μεταφερθεί. Βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι αυτοί ή και άλλοι, για ένα μήνα, για 10 μέρες, κάποιες στιγμές θέλουν ένα σπίτι. Μέχρι να πάνε στο επόμενο και δεν είναι μόνο αυτοί. Απλά αυξάνονται αυτή την περίοδο, αυξάνονται πολύ αυτοί που θέλουν βοήθεια. Με σταματάνε στο δρόμο και μου λέει θέλουμε κι εμείς. Θέλουμε κι εμείς, λέω περάστε το γραφείο. Βέβαια το θέλουμε κι εμείς. Καλά θα ήταν αν είχαμε να δίναμε σε πολλούς. Δηλαδή φαντάζομαι ότι. Μας είπες και την προηγούμενη φορά ότι οι ανάγκες τώρα έχουν εκτοξευθεί στις οικογένειες. Δηλαδή 20 τόσες, πόσες οικογένειες. 25 δώσαμε 25. Τώρα. Αλλά φαντάζομαι ότι έχουμε κόψει πολύ. Έχουμε κόψει κι άλλους. Δηλαδή δίναμε και σε μια οικογένεια στη μακριά με τρία παιδάκια χωρίς δουλειά οι γονείς. Βρήκε ο ένας γονιός δουλειά, κόψαμε αυτή τη βοήθεια. Φαντάζομαι ένα μεροκάματο, είναι τρία παιδιά. Γιατί είναι πολλοί άλλοι που έχουν μία δουλειά μικρή, μικρό εισόδημα στην ουσία, και αν δεν πληρώνουν ενίκιο, επειδή πες ότι τα ψηλοβολεύουν, μπορεί να μην τους εντάξουμε στο πρόγραμμα αυτούς. Πάμε σε αυτούς που συνήθως μπορεί να έχουν ενίκιο και δεν έχουν καθόλου εισόδημα. Ή έχουν μόνο τα 200 ευρώ, τα οποία δεν τους φτάνουν, όχι να ζήσουν και να πληρώσουν λογαριασμούς κτλ.
Οπότε αν είχαμε τη δυνατότητα να δίναμε σε παραπάνους, ναι, αλλά δυστυχώς τα τρόφιμα και οι προσφορές που δεχόμαστε είναι περιορισμένες. Δεν είμαστε... Οπότε να ξανακάνουμε μια έκκληση, να το θυμίσουμε. Αυτό είναι για όλο το χρόνο. Ναι, για όλο μπορούμε το χρόνο, να το μην υπενθυμίζουμε. Το ξεχνάμε αυτό. Και τώρα θα ό,τι δούμε, μπορούμε. Εν ώψη του καλοκαιριού, ναι, θα κάνουμε και κάποιες δράσεις, θεωρώ τώρα, ναι, να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε παραπάνω τον κόσμο. Αλλά ας το έχουμε, ρε παιδί μου, μέσα στο πρόγραμμά μας. Αφού ψωνίζουμε κάθε μήνα για το σπίτι μας, μπορώ να πάρω για μια τσαντούλα να την περάσω από εκεί. Mm-hmm. Γιατί και εμείς ό,τι έχουμε δίνουμε. Και βλέπεις ανθρώπους, ας πούμε, που θέλουν πράγματα. Mm-hmm. Θα περάσει η Έλλη και θέλει ένα καφέ και ένα ζάχαρη. Μια ζάχαρη που δεν έχει να την πάρει. Mm-hmm. Μήπως έχετε να μου δώσετε ένα καφέ. Δηλαδή δεν ζητάει πολυτέλειες, έτσι. Και όμως, ναι, μπορούμε να πάρουμε ένα καφέ και μια ζάχαρη και ένα μακαρόνι και ένα ρύζι. Τα πάντα μπορούμε. Ο καθένας από όλοι θα είχαμε πάρει να δίναμε σε πολλούς περισσότερους ανθρώπους. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, ξαναλέω το τηλέφωνο για την αιμοδοσία. Αφιερωμένη, είπαμε, στην κοπέλα την δικιά μας που νοσηλεύεται και έχει ανάγκη αίμα. Mm-hmm. 2842-022-985, λέω το σταθερό του, μπράβο, ναι, έτσι, του παλμού ζωή, του συλλόγου εθελοντών, ναι, κλπ. Εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες, όσοι είστε από Αθήνα. Mm-hmm. Όσοι μας ακούτε από εδώ, τη Δευτέρα, στην αιμοληψία, μόνο τη Δευτέρα, 4 η ώρα το απόγευμα. Mm, ακριβώς. Με ραντεβού. Με ραντεβού, ναι, γιατί ωραία, θα έχουμε θέμα. Σωστά. Λοιπόν, Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Και εγώ χάρηκα πολύ που μας δίνεις το βήμα εδώ.